Το θέμα που σας υπόλαψα το πράγμα σας ευχαριστώ είναι σχετικά για το θέμα των προσλήψεων που αφορά το Δημοτικό Γεωργοκομείο Χανίων. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Το προσωπικό το οποίο υπάρχει σήμερα στο Δημοτικό Γεωργοκομείο δεν επαρκεί για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, των ηλικιωμένων που είναι εδώ πέρα στο Δημοτικό Γεωργοκομείο Χανίων. Και πιστεύω ότι ξέρετε ότι δημοτικά γεωργοκομεία στην Ελλάδα υπάρχουν τρία. Το μεγαλύτερο είναι στα Χανιά. Το ένα είναι εδώ, το άλλο είναι στην ΚΟ και το άλλο ένα νομίζω είναι στην Κέρκυρα. Και εκεί είναι το λυπηρό ότι η πολιτεία δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια, γνωρίζω τους νόμους, γνωρίζω τις αποφάσεις, γνωρίζω ότι είμαστε υπό επιχειρήσεων. Έχω ενοχλήσει κατ' επανάληψη. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη ενέργεια. Εκτός από οχταμινίδες που κατά καιρούς περώνω, που οι οχταμινίδες είναι μια ένεση, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα του Δημοτικού Γεωργοκομείου Χανίων. Σήμερα το Δημοτικό Γεωργοκομείο θέλει άμεσα μόνιμο προσωπικό. Διαφορετικά, εγώ προσωπικώς μαζί με το υπόλοιπο θα φέρω θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αν μπορεί να λειτουργεί όπως είναι σήμερα το Δημοτικό Γεωργοκομείο, αν δεν υπάρχει προσωπικό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Χανιώτες, διαφόρους πολιτιστικούς συλλόγους, διάφορα σχολεία τα οποία επισκέπτονται καθημερινώς και εδώ καθημερινώς στο Δημοτικό Γεωργοκομείο Χανίων για να κρατήσουν λίγη συντροφιά στους φιλοξενούμενους του Ιδρύματος και απέναντι στην πολιτεία δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον. Έχω κάνει αρκετά έγγραφα. Τα τελευταία έγγραφα είναι εδώ πέρα, μπορεί να τα πάρει ο Ιωσήλιο να τα δει οποιοδήποτε. Κατά καιρούς και σε υπουργούς και σε όλα τώρα τα κόμματα. Εκτός από μία ερώτηση που είχε κάνει η κυρία Παπογιάννη και ο κύριος Λιθάκης, βουλευτής του ΚΚΕ, ο πατριώτης μας, ούτε μία άλλη ενέργεια έχει γίνει. Καλές βέβαια και προτίσεις, αλλά καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ το διάστημα των ερωτών θα προσπαθήσω και πιστεύω ότι θα βρω μία ανταπόκριση να συναντήσω τους ελόβουλευτές και αν μπορώ να συναντήσω και τον κύριο τον πολίτη μας υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, να του εκθέσω τα προβλήματα και παραλαμβάνω ότι αυτά τα προβλήματα θα τα λέω με την αντίποτε κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει η σημερινή κυβέρνηση, η αυριανή ή οποιαδήποτε. Πρέπει να δει η πολιτεία πώς πρέπει να λύσει τα προβλήματα του Δημοτικού Γεωργοκομείου Χανίων.